Ο άνθρωπος αυτός μας λέει στη συνέχεια για μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Μιλάει, ο γιος του έκανε λόγο για τρία άτομα, τα οποία του είπαν σταμάτα πως είσαι. Φόραγαν παντελόνια παραλλαγής, άρβυλα, μαύρες μπλούζες. Στο μανίκι της μπλούζας υπήρχε ελληνική σημαία και το σήμα της Χρυσής Αυγής, και πίσω είχαν άσπρα γράμματα που έγραφαν Χρυσή Αυγή, γνωστές αυτές μπλούζες. Η πρόεδρος ρωτάει, αφού λέει είναι μικρός ο χώρος εκεί, Πάτρα είναι, δεν είναι Αθήνα, και επειδή είστε και δικηγόρος, μήπως αναζητήσετε να ψάξετε ποιος χτύπησε το γιο σας κτλ. Ρώτησα, λέει, αλλά φοβόμουν να προκαλέσω την τύχη μου. Μας δίνει και άλλο περιστατικό. Λίγες μέρες μετά, λέει, με πήρε ένας φίλος του και μου είπε ότι του είχαν σπάσει τα δόντια και με ρώτησε τι να κάνει. Ήταν συμμαθητής του. Είχε γίνει πριν το περιστατικό του γιού μου, αλλά με πήρε μετά και μου το είπε. Δεν μου είπε λεπτομέρειες, αλλά με αφορμή το περιστατικό του γιού μου, μου το είπε. Του είπα να το καταγγείλει. Σε ερωτήσεις του αναπληρωτή, η εισαγγελέα μας λέει ότι θεωρεί ότι είναι αδίστακτη και ικανή για όλα. Το έχουν αποδείξει με τις δράσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είσαι σαν και εμάς. Δεν μου άρεσε η όψη σου, ότι είσαι αναρχικός και τα λοιπά. Αυτό θα ρωτούσαν κάθε πολίτη που δεν μοιάζει στα γούστα τους, ενώ λέει ότι ακόμα φοβάμαι και σήμερα ότι μπορεί όλο αυτό να έχει συνέπειες στην προσωπική μου ζωή, ενώ αρνήθηκε να φωτογραφηθεί από δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα. Και αν τις μπλούζες ενός κόμματος τις φορούν μόνο μέλη ή και απλοί οπαδοί, αφήνοντας ανοιχτά ενδεχόμενα σε σχέση με το κατά πόσο ήταν χρυσαυγίτες αυτοί ή όχι. Θα μπορούσε να είναι κάποιος ο οποίος του άρεσε μια μπλούζα που γράφει Χρυσή Αυγή πάνω και έχει μια ελληνική σημαία στο αριστερό μανίκι και αποφάσισε να κοπανίσει και κάποιον ο οποίος είχε μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια. Πιθανόν ο σύνηγορος Τσάγκας να τα πει αυτά στο σχολιασμό του. Ο σύνηγορος Δρουσόπουλος έρχεται και δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη, δεν κάνει καμία πρεμιέρα. Μας λέει ότι πήγατε, λέει, στο τμήμα ξανά να δώσετε και άλλα στοιχεία για αυτόν, για αυτόν που σας επιτέθηκε. Όχι, λέει, δεν είχα άλλα στοιχεία. Το περιστατικό Τεμπονέρα το γνωρίζετε, λέει, στην Πάτρα. Η πρόεδρος πετάγεται και λέει, ήταν αγέννητος τότε. Ναι, λέει ο Δρουσόπουλος, και εγώ ήμουν αγέννητος στο Μελιγαλά, αλλά ξέρω τι έγινε με τον Μπελογιάννη. Γιατί είναι τόσο σχετικό με την υπόθεση, οπότε είπε να το εισφέρει ο συνήγορος. Αν δεν ήταν βουλευτής, μας λέει ο τηλέμαχος Πανταγάκης, θα είχε συλληφθεί λόγω της συμπεριφοράς του. Εμείς εξηγούσαμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και επέμενε ότι δεν έχουμε λάβει μέτρα και θα έχουμε και νεκρούς. Παρατήρησα, λέει, ότι όταν έκανε μία κίνηση προς κάποια κατεύθυνση, τον ακολουθούσαν οι άλλοι από πίσω. Αν πήγαιναν, αν μπορούσαν, αν τους αφήναμε να πάμε προς τα εκεί, θα είχαμε τραυματισμούς. Η εισαγγελέας ρωτάει, υπάρχει δικογραφία και κατά τίνος στρέφεται. Κατά του βουλευτή Κασιδιάρη, δεν θυμάμαι την κατηγορία, έχει αναβληθεί 2 φορές η εκδίκαση, ενώ μας λέει ότι έχει δώσει και κατάθεση. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί στο ελληνικό μας σύνδεσμο. Διαβουλευτές, προσοχή! Προσέξτε τώρα τι λέει. Δεν κατεβαίνουμε οργανωμένα στο Σύνταγμα το 2012. Διότι θα κάνουμε κανέναν από αυτούς κομμάτια και μετά θα λένε. Ότι δηλαδή αν κάνουμε κάποιον από αυτούς κομμάτια και λένε μετά, αυτοί φταίνε που λένε πρώτον, δεύτερον. Ποιοι θα κάνουν κάποιον κομμάτια. Το 12 κάποιον θα κάνανε κομμάτια λένε. Το 13 κάνανε. Και το 12 κάνανε και τα μαθαίνουμε τώρα και το 11 κάνανε και το 10 κάνανε. Στο τέλος δε, μας λέει ο Κασιδιάρης, ότι δεν είμαστε πολιτικού στυλ, είμαστε στρατιωτικού στυλ. Οπότε ρίξτε μια προσοχή τώρα να πούμε και τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, αλλά τώρα στο δικαστήριο είναι το τρίτο πολιτικό κόμμα, ακόμα το λένε, είναι τέταρτη, λογοβουλευτή, κουκούτσι, αλλά ακόμα λένε ότι είναι το τρίτο πολιτικό κόμμα και νόμιμα στη Βουλή κτλ. Κτλ. Αρνούνται τη στρατικοποίηση, την οποία όμως πολύ ωραία δηλώνανε το 2012 στο κατά τα άλλα πολύ ωραίο Μπελβεντέρε. Θεωρούσε πιθανόν προσβολή τα μέτρα αυτά ο Κασιδιάρης. Όταν είπατε, λέει, ότι θα έχουμε νεκρούς, ό,τι σας είπε, αν τους επιτρέπατε να πάνε προς το μέρος των αντισυγκεντρωμένων, σε ποιους θα το επιτρέπατε? Στους βουλευτές και τους οπαδούς. Και λέει ο Θεοδωρόπουλος, όπως είδαμε και στο βίντεο, λέει, θα τους γαμίσω όλους, έχεις το λόγο μου, θα έχεις νεκρούς μέχρι το βράδυ. Απευθυνόταν σε εσάς, λέει, ή σε όλους τους αστυνομικούς. Φαντάζομαι σε όλους, λέει, αλλά εμένα κοίταγε, όπως είδαμε και στο βίντεο.